Σήμερα γνωρίζαμε ότι θα έχουμε δύσκολο έργο, καθώς ο Παναθηναϊκός προερχόταν από άσχημα αποτελέσματα. Οπότε βασιζόταν όπως πάντα σοβαρός και πειθαρχημένος. Είναι μια ομάδα που έχει ομοιογένεια, που παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, είτε επιτίθεται κεντρικά, είτε από τα πλάγια. Μετά το πρώτο 15 λεπτό, θεωρώ ότι σιγά σιγά βρήκαμε τον τρόπο να αναχαιτίζουμε τις επιθέσεις του αντιπάλου μας, γιατί είχε μπει αρκετά πιεστικά ο Παναθηναϊκός. Και μπορώ να πω και στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου ισορροπήσαμε λίγο το παιχνίδι, μπορέσαμε κι εμείς να έχουμε καλύτερες μεταβάσεις. Αυτό ήταν βέβαια όμως και το πρόβλημά μας σήμερα στην ανάκτηση της κατοχής της μπάλας. Δεν μπορέσαμε πολλές φορές να χτίσουμε σωστά τις επιθέσεις μας. Όταν το κάναμε, λίγες φορές, μπορέσαμε να έχουμε κάποιες προϋποθέσεις και εμείς για να σκοράρουμε. Ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός, είχε κυριαρχία στο παιχνίδι, είχε κάποιες καλές στιγμές. Απλά όταν ένα παιχνίδι φτάνει δευτερόλεπτα πριν λήξει και είναι στο 0-0 και δυστυχώς το χάνεις, σου αφήνει μια πικρία. Δεν έχουμε όμως τίποτα άλλο παρά να συνεχίσουμε, να δουλεύουμε και υπάρχει δύσκολη συνέχεια. Ερωτήσεις. Γιάννη. Τα συναισθήματα των παιχτών σας στα αποδυτήρια, έχει απογοήτευση, τους δίνει θάρρος ότι κάτι αλλάζει, η ομάδα προηγουμένως και δέχτηκε πόλους 88 προς 95, αλλά τουλάχιστον φτάνει πιο κοντά στο να κρατήσει κάποια στιγμή και το κυβέρνημα. Εντάξει, γενικά το τελευταίο διάστημα και τα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις μας μας δίνουν αυτοπεποίθηση, όντως. Και από το σημερινό παιχνίδι μπορούμε να κρατήσουμε αυτά τα θετικά που έχουμε, που είχαμε σήμερα ως ομάδα. Εντάξει, απογοήτευση δεν υπάρχει, αλλά μια πικρία υπάρχει, γιατί όντως πρέπει και να κρατηθεί και μια φορά το 0, χωρίς αυτό να μας γίνει και αιμονή. Πρώτος θέλω να ρωτήσω το εξής. Συνήθως ρωτάμε για τα σημεία κλειδιά του παιχνιδιού. Τώρα σε αυτό το παιχνίδι εννοείται ότι το σημείο κλειδί είναι η βάση του τέλους του πέναλτι. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Σε αντίθεση με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, σήμερα πάλι δεν μπορούσε να κρατήσει καθόλου μπάλα. Αυτό είναι αποτέλεσμα κακής εμφάνισης κάποιων παιχτών στο κέντρο του ΠΑΣ ή καλής εμφάνισης του παιχτών του Παναθηναϊκού? Πού το αποδίδετε εσείς? Εντάξει, πολλές φορές είναι συνδυασμός. Γιατί τα παιχνίδια, συγγνώμη λίγο να το συμπληρώσω, είχαν διαφορετική εικόνα. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Συμφωνώ. Πολλές φορές είναι συνδυασμός των δύο αιτιών που είπατε. Τα δύο παιχνίδια, μιλήσουμε για τα παιχνίδια με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, στην ουσία παίχτηκαν, θα πω, οι περιοχές παιχνιδιού ήταν κυρίως οι ίδιες, κυρίως στο δικό μας μισό ή στην κεντρική ζώνη. Όμως με την ΑΕΚ είχαμε καλύτερες μεταβάσεις. Δηλαδή και κρατήσαμε την μπάλα, πήραμε πολλές. Αυτή η δεύτερη μπάλα που λέμε μετά την πρώτη, ήμασταν εκεί έτσι περισσότερο μαχητικοί, θα έλεγα, και πήραμε δεύτερες μπάλες. Και γενικά είχαμε καλύτερη κατοχή και χτίσαμε περισσότερες ορθολογικές επιθέσεις. Γι' αυτό και είχαμε φτάσει και σε γκολ και ευκαιρίες. Σήμερα δεν το κάναμε αυτό. Ήταν όμως και η παρουσία του Παναθηναϊκού. Ήταν αρκετά καλός, θεωρώ, ο Παναθηναϊκός και ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ανακτούσε γρήγορα την μπάλα όταν εμείς προσπαθούσαμε να βγούμε σε επιθέσεις ή αντεπιθέσεις. Και έτσι είχε δεύτερες επιθέσεις ξανά. Παρ' όλα αυτά, αμυντικά σταθήκαμε αρκετά καλά, μπορώ να πω, αν εξαιρέσω κάποιες ατέλειες. Τα αποτελέσματα των προηγούμενων αγώνων αναφέρονται στην βελτίωση που έχει παρουσιαστεί στην ομάδα. Είναι δεδομένη, έχει αλλάξει η εικόνα. Πριν από λίγο ο προπονητής Παναθηναϊκού μίλησε για μια οργανωμένη ομάδα για τον Παζιάννη. Μια υπολογίσιμη σύμφωνα με αυτά που μας είπε. Νομίζω ότι ο Παζιάννη. Το δεύτερο κύριο λοιπόν ήταν κάτι διαφορετικό. Έχω φτάσει ο Παζιάννη στο επίπεδο που θέλετε. Και επίσης, η προηγούμενη συνέντευξη είναι ότι χρειάζεστε άλλη μια ενίσχυση. Δεν πρέπει να υπάρχει περίπτωση για αυτό που θέλετε να πει, αυτό και να έρθει. Αυτό σημαίνει κάτι, αλλάζει κάποιο δεδομένο στο σκεπτικό σας. Και κατά κλείδι, αυτή τη στιγμή ο Πάσης έχει μια διαφορετική ομάδα. Εντάξει, στο επίπεδο που θέλουμε, δεν ξέρω και αν θα έρθει και η στιγμή να το πούμε, γιατί πάντα θέλουμε κάτι ακόμα. Όχι, δεν έχει φτάσει εκεί που θέλουμε, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό δείχνει η ομάδα. Επίσης, τα καλά αποτελέσματα τα προηγούμενα
δεν σημαίνει ότι τελείωσε το πρωτάθλημα ή ότι τελειώνει η προσπάθεια η δική μας. Πρέπει και να βελτιωνόμαστε, αλλά ταυτόχρονα συγκεντρώνουμε και βαθμούς, γιατί εγώ βλέπω ένα δύσκολο και αποτελεστικό πρωτάθλημα. Βλέπω ομάδες να αποκτούν βαθμούς παντού. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή, και ενίσχυση πιστεύω θα γίνει ακόμα μία κίνηση. Και η ομάδα θα βελτιώνεται και θα δείξουμε χαρακτήρα, αλλά αυτό προϋποθέτει σοβαρότητα, σύνεση και δουλειά στην προπόνηση. Άλλαξε όμως η εικόνα, σίγουρα. Εκεί επιμένω, δηλαδή, έχουμε βελτιωθεί σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ναι, η εικόνα μας έχει αλλάξει. Εντάξει, υπάρχουν και παιχνίδια και στον πρώτο γύρο που είχαμε καλή απόδοση. Βέβαια, δεν τα συνδυάζαμε με αποτελέσματα και δεν μπορούν να αναδειχθούν, αλλά δεν είχαμε σταθερότητα. Είχαμε διακυμάνσεις, είχαμε λεπτά. Τώρα βλέπουμε μεγαλύτερης διάρκειας καλή απόδοση και μια ομάδα που είναι πιο συμπαγής και ξέρει τι ζητάει στο αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, έχουμε αποκτήσει ομοιογένεια γιατί οι ποδοσφαιριστές ήταν νέοι, οπότε είναι και αυτό ένα κομμάτι. Δεν είναι μόνο ότι γίνονται και φοβερά πράγματα, δεν είναι ευλογούμε τα γένεια μας. Απλά και οι ποδοσφαιριστές χρόνο με τον χρόνο, καταλαβαίνετε, αποκτούν καλύτερη έτσι, επικοινωνία στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά προσεκτικά και πιστεύω θα πάρουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε.